Sí. Εντάξει, στόχος ήταν να τερματίσουμε πρώτοι, αλλά όταν τρέχεις μόνος σου σε ένα αγώνα, τότε τερματίζεις και πρώτος. Όταν έχεις 17 ομάδες με πιο πολλή ιστορία, παρόλα αυτά δείξαμε ότι είμαστε ανταγωνιστικοί και δικαιόμαστε. Παρόλο που πάγαμε και μείον 4, τώρα μπορεί να ήταν και ψυχολογικά η ομάδα, αλλά και βαθμολογικά πολύ καλύτερα από τι είμαστε τώρα. Προσωπικά, θες να συνεχίσεις την Καλαμάτα? Προσωπικά, μιλάω με τον πρόεδρο, θα μιλήσω πάλι με τον πρόεδρο. Και ποιος δεν εύχεται να συνεχίσει την Καλαμάτα όταν σου παρέχει ο κύριος Πρασάς τα πέρες, δεν αισθάνεσαι ότι ίσως μέσα σου δικαιούσε να συνεχίσεις? Δεν γι' αυτό λέω πικραμένος. Δεν έχω μιλήσει ακόμα με τον πρόεδρο για να πω, αλλά προείπα πριν ότι δεν έχω φύγει από πουθενά πικραμένος. Έχω κάνει μόνο φίλους και συνεχίζω να έχω φίλους. Και σαν ποδοσφαιριστής και προπονητής που ήμουνα, έχω μόνο φίλους έχω κάνει από αυτό το. Η διάστησή σου, coach, τι λέει, θα μείνεις, θα φύγεις? Εγώ θα μιλάω την Κυριακή με το πρόεδρο μετά το παιχνίδι και πιστεύω θα τα βρούμε. Και θα είσαι πάλι και το χρόνο εδώ, έτσι? Θα μιλήσουμε, τότε μπορώ να σας απαντήσω. Εντάξει, τελευταίο μάτς, θα πάρουν ευκαιρία στα άλλα παιδιά, θα κατέβει πάλι με βασικό σχήμα η Καλαμάτα? Εσείς το βλέπετε ότι εγώ είμαι και δύσκολος στις αλλαγές. Ναι, όχι, καλώς είσαι. Όταν μια ομάδα θέλει να πάει καλά και θέλει να αποκτήσει ρυθμό, πρέπει να παίξουν πιο πολύ οι ίδιοι παίκτες. Και αυτό και καταφέραμε και βρήκαμε αυτό το ρυθμό, γιατί αλλάζοντας πολλούς χάνουμε και το ρυθμό. Εγώ πίστευα σε αυτά τα παιδιά και αυτό συνεχίζω και στηρίζω αυτά τα παιδιά. Όχι ότι άλλοι δεν είναι, απλά είναι άλλο ένα επίπεδο πιο πολύ αυτή για αυτό και πέρα. Είναι η Καλαμάτα ηθική πρωταθλήτρια, θα αναποψίσω. Η ηθική πρωταθλήτρια πώς δεν είναι η Καλαμάτα? Τα έβαλε με όλους και πάλι το παλέψαμε μέχρι τέτοιο. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν λέμε για το αποτέλεσμα, αλλά να αρχίσουμε με αυτό που είπατε. Γιατί είναι με 10 παίκτες η επισκοπή σήμερα? Είναι επίπεδο β' εθνικής κατηγορίας. Είναι ωραίο πράγμα αυτό. Κοιτάξτε τώρα. Εγώ θα μιλήσω πρώτα για την φιλοξενία που είχαμε εδώ στην ομάδα στην Καλαμάτα που ήταν άριστη. Και ευχαριστούμε για αυτό. Από εκεί και πέρα πρέπει να πω ότι και να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Καλαμάτας για την για την νίκη, εάν και έπαιξε απέναντι σε μια πολύ αποδυναμωμένη ομάδα, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, έδειξε την ποιότητα και πόσο καλούς ποδοσφαιριστές έχει και πόσο καλή ομάδα έχει. Εμείς σίγουρα είμαστε στεναχωρημένοι για το αποτέλεσμα και για την εικόνα που σίγουρα δεν αντικατοπτρίζει η εικόνα της Επισκοπής στο φετινό πρωτάθλημα, το αντίθετο θα έλεγα εγώ. Από την άλλη, ήταν ένα παιχνίδι που αναδειχνεί σε ξεκάθαρο βαθμό προβλήματα που ως ομάδα ζήσαμε από την αρχή της χρονιάς. Γι' αυτό δεν μπορώ να έχω παράπονα από τους ποδοσφαιριστές μου. Είναι γεγονός ότι μέχρι πριν 3-4 παιχνίδια ήμασταν ομάδα με όλους τους περιορισμούς που έχουμε, που είχε δεχτεί μόλις 13 γκολ και στα τελευταία 3-4 παιχνίδια έχουμε δεχτεί 10, γιατί όλα τα προβλήματα, όπως είπα, σε αυτή την τελική ευθεία που έχει η ομάδα βγαίνουν στην επιφάνεια. Δεν μπορώ όμως, όπως είπα, να έχω παράπονα από τους ποδοσφαιριστές μου. Θεωρώ ότι ούτως ή άλλως είμαστε από τις πιο επιτυχημένες ομάδες της κατηγορίας, γιατί η πραγματικότητα που ζει κάθε ομάδα και που καταφέρνει να φτάνει αποδεικνύει και το μέγεθος ή όχι της επιτυχίας που είχε στο πρωτάθλημα. Και εμείς πραγματικά κάναμε μια μεγάλη υπέρβαση και μέχρι πρόσφατα καταφέραμε να παλεύουμε για πεντάδα. Ακόμα έχουμε ελπίδες να μπούμε στην εξάδα, που για μας θα είναι υπέρβαση των υπερβάσεων, δεδομένου των πολλών περιορισμών και πολλών προβλημάτων που έχουμε από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Σίγουρα, στην ερώτηση που έκανε ο Σωτήρης, σίγουρα πολλές ομάδες πρέπει να βελτιώσουν τα δεδομένα τους εν ώψη του καινούριου πρωταθλήματος. Σίγουρα για να μπορέσει να ανέβει το επίπεδο, για μας είναι μεγάλη επιτυχία που ως Επισκοπή που παραμένουμε σε,
σε αυτή την καινούρια σεζόν στη Β' Εθνική με περιορισμένο αριθμό ομάδων και ελπίζω αυτός ο περιορισμένος αριθμός ομάδων και πιο αυστηρά σίγουρα κριτήρια θα βελτιώσουν το επίπεδο και των ομάδων αλλά και την ανταγωνιστικότητα του επόμενου πρωταθλήματος. Την Καλαμάτα, τι έχετε να πείτε? Καλαμάτα, όπως είπα, πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, ακόμα και απέναντι σε μια αποδεκατισμένη ομάδα, δεν έχει σημασία, έδειξε πολύ καλή εικόνα, έδειξε πόσο καλή ομάδα είναι. Ούτως ή άλλως είναι μεγάλη ομάδα της κατηγορίας και σίγουρα στις λεπτομέρειες έχασε την άνοδο φέτος και σίγουρα θα είναι από τους πρωταγωνιστές και στο επόμενο πρωτάθλημα. Θα μείνετε στην επισκοπή εσείς, έχετε συζητήσει? Ακόμα δεν έχει λήξει το πρωτάθλημα. Σίγουρα υπάρχουν συζητήσεις και υπάρχουν διάφορες επαφές. Πρώτα να τελειώσουμε το πρωτάθλημα, να ρυθμιστούν πολλά πράγματα που αφορούν το φετινό πρωτάθλημα και από εκεί και πέρα θα δούμε την συνέχεια. Κόουτς, θέλω να ρωτήσω, δεν ξέρω αν ήταν σωστός ο προγραμματισμός φέτος για την Επισκοπή, γιατί θα είναι πέντε στην ομάδα, στην Football League, την ξέρατε την ομάδα, ξέρατε τους παίχτες, τις ομάδες μάλλον που θα είναι. Αν ήταν σωστός ο προγραμματισμός της Επισκοπής. Της Επισκοπής, ο προγραμματισμός από το καλοκαίρι, αφού ξέρατε τις ομάδες, είσαστε στην ομάδα, τη γνωρίζετε όλο τον χρόνο, αλλά έγινε σωστός ο προγραμματισμός. Κοιτάξτε, σωστός προγραμματισμός. Στόχος σωτηρία ήταν έτσι κι αλλιώς, έτσι. Η πραγματικότητα αναδειχνεί στόχους και η δικιά μας πραγματικότητα πολύ γρήγορα ανέδειξε ότι βασικός στόχος είναι η παραμονή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το προγραμματισμό, πολλές ομάδες και στο περσινό πρωτάθλημα αλλά και στο φετινό έχουν πολλά προβλήματα σε ό,τι αφορά το προγραμματισμό, δεδομένου ότι υπήρχε ασάφεια σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της κατηγορίας, ότι υπήρχε μεγάλο μπέρδεμα με τις άδειες, αν τα πάρουν άδειες, δεν τα πάρουν άδειες. Υπήρχε σε πολλές ομάδες μεγάλο θέμα οικονομικό και εμείς είμαστε μία από αυτές τις ομάδες. Κάποιες ομάδες, οι πιο σταθερές οικονομικά, προλάβανε και κάλυψαν τα κενά με περισσότερη δεξαμενή επιλογών σε ό,τι αφορά τους ποδοσφαιριστές. Εμείς δυστυχώς ανήκουμε στην κατηγορία αυτών των ομάδων που στο τέλος έπρεπε να καλύψουμε όπως και να έχει και λίγο βιαστικά τα κενά μας που δεν καταφέραμε κιόλας να τα καλύψουμε και από την αρχή της χρονιάς παίζουμε με ένα ελληπιέστατο ρόστερ και αριθμητικά. Okay. Αυτό όμως αναδείχνει το μέγεθος και διάσταση της προσπάθειας που τα παιδιά της Επισκοπής κάνανε στο φετινό πρωτάθλημα και μέχρι τελευταία αγωνιστικής παλεύουν για είσοδο στην Εξάδα. Σε αντίθεση, παράδειγμα, με την Ρόδο που έχει παρόμοια προβλήματα, πολύ παρόμοια και κατέληξε έτσι όπως κατέληξε. Αν παραμείνετε στην ομάδα, ο προγραμματός θα είναι ο ίδιος ή μπορεί να γίνει πιο καλύτερο στο μέλλον? Δεν μπορώ να ξέρω τι μπορεί να γίνει στο μέλλον γιατί δεν ξέρω και πώς θα, πρώτα αν θα παραμείνω, δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθούν οι συνθήκες.